το χθεσινό παιχνίδι το είδε ο φίλος μου και συνάδελφος από τη Βουλγαρία, ο Ντάνσο ο Κοσδάνοφ, που τον έχω τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δυστυχώς για τελευταία φορά για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Βέβαια για άλλα θέματα, για μεταγραφικά και το τι γίνεται εκεί στις ομάδες και κάποια στιγμή στη διάρκεια της σεζόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναμιλήσω με τον Ντάνσο, γιατί τον έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου, μπορούμε να μιλούμε και για το πληθωρισμό άμα θέλεις. Αφού ξέρεις, οι δημοσιογράφοι είμαστε special one σε όλα τα θέματα. Εννοείται, τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε. Βέβαια, και πολιτικά βέβαια. Και οικονομικά και ό,τι θέλεις και μόδα. Και μόδα. Βέβαια ρε Ντάνσο, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, για πες τώρα τι έγινε. Πώς τα καταφέρατε να πούμε και μας βγάλατε απ' έξω από τη συνέχεια. Τι έγινε, αυτό που είπε ο Στανιμίρ Στουίγοφ ο προπονητής, έγινε το ποδοσφαιρικό θαύμα. Αυτό είπε πριν το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι η Λέσκη πάει για να προσπαθήσει να κάνει το ποδοσφαιρικό θαύμα. Και το θαύμα έγινε, εντάξει, ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν ήταν η ομάδα του περασμένου σεζόν, δεν είναι η ομάδα του Double, αυτό φαίνεται πολύ καλά και φάνηκε πολύ καλά. Εντάξει, αλλά και η Λεύσκη έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει αυτή την πρόκριση. Δηλαδή, εκμετάλλευσε όλα τα κακά στοιχεία του ΠΑΟΚ. Της έδωσε αφορμές ο ΠΑΟΚ, Ντάντσο, της έδωσε αφορμές και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Ένα βουνό αφορμές της έδωσε. Ναι, και είναι εντάξει, εννοείται ότι ο ενθουσιασμός εδώ είναι πολύ μεγάλος. Είπε ο πρόεδρος Νάσκο Σιράκοφ ότι δεν πρέπει να έχει μέσα στην ομάδα υπερβολική αισιοδοξία επειδή είναι μόνο ένα παιχνίδι. Αλλά εννοείται πως είναι μεγάλη έπληξη και όλοι εδώ είναι, οι οπαδοί της Λεύσκη, όχι αυτής της ΤΣΚ δηλαδή, όλοι εδώ είναι πολύ χαρούμενοι. Εντάξει, είχε και πολύ κόσμο στα σύνορα για να τραγουδούν μαζί με τους παίχτες, για να... Εντάξει, είναι μια μεγάλη έκπληξη. Επειδή το είπε και ο CEO, ο Ιβο Ιβκοφ, είναι ο CEO της Λεύσκη, ο δικηγόρος, είπε ότι η Λεύσκη κατάφερε να νικήσει μια ομάδα που είναι χρόνια μπροστά. Βέβαια. Και οικονομικά και ως οργάνωση. Και εντάξει, αυτό. Και γι' αυτό τώρα η χαρά είναι μεγάλη εδώ στη Λεύσκη και στην ομάδα. Ναι, λογικό. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ να παίξει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είχε επίσημο παιχνίδι μέχρι τα παιχνίδια με τη Λεύσκη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, άλλο είναι να παίξεις 2-3 παιχνίδια και να βγεις να παίξεις ευρωπαϊκό τουρνουά. Αλλά έχει πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ, αυτό που είδα χτες. Να τα μόνο αυτό, Ντάντσο. Ναι, και αυτά τα λάθη που γίνονται πίσω, εντάξει, αυτά είναι λάθη που κάνει μια ομάδα β' κατηγορία, δεν είναι έτσι. Αυτό τώρα την αλήθεια λέμε, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είναι στην αρχή σεζόν. Εντάξει, βλέπουμε και τον Ολυμπιακό τι έκανε κάτω, ας πούμε, κόντρο της Μακαμπί Χάιφα. Είναι νωρίς. Και αυτό που οι ομάδες που δεν παίζουν παιχνίδια είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα. Που δεν παίζουν επίσημα παιχνίδια. Γιατί ο ρυθμός που έχεις στα επίσημα τα παιχνίδια δεν μπορείς να το καταφέρεις να το κάνεις. Ούτε στα φιλικά, ούτε στις προπονήσεις. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που εκμετάλλευσε η Λεύσκη. Βρήκε μια ανέτοιμη ομάδα. Ναι, και στο δεύτερο. Βρήκε μια ανέτοιμη ομάδα. Εγώ νομίζω πως και η φυσική κατάσταση του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Για να μπορεί να πιέξει, να κάνει pressing, να μπορεί να αναπτύξει στις πτέρυγες το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, εντάξει, αυτό είναι το λέω εγώ. Εγώ έτσι είδα το παιχνίδι. Ναι, ναι.
Βέβαια, χθες το βράδυ στο παιχνίδι, και δεν ξέρω όλη αυτή τη βδομάδα πώς το διαχειρίστηκε η Λεύσκη αυτό, και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αλλά εν ώψη του χθεσινού αγώνα, τέλος πάντων, πώς το διαχειρίστηκαν στη Λεύσκη, αλλά και χθες ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι και ήταν τόσο επιθετική η αμυνά της, ας πούμε, στα τρία τέταρτα, μην πω και περισσότερο, που δεν περίμενε ο ΠΑΟΚ να συναντήσει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ήταν ένα κόλπο που έκανε ο Στανιμίρ Στοίλοφ. Είναι, ξέρεις, πολύ έμπειρος τεχνικός. Ήτανε και, σου το είπα και εγώ, την περασμένες φορές που μιλήσαμε, ήτανε και στην εθνική ομάδα του Καζακστάν. Πήγε και ήταν έξω από Βουλγαρία προπονητής. Και την πρώτη φορά που μπήκε η Λεύσκη στους ομίλους του Champions League το 2006, ήταν αυτός προπονητής. Και μετά στα προημιτελικά με την Σάλκε που έπαιξαν στα UEFA το 2007, ήταν αυτός προπονητής. Και γι' αυτό μιλάνε τώρα όλοι που αγαπούν τη Λεύσκη, που είναι οπαδοί, για το καινούριο γαλάζιο παραμύθι. Αυτό είναι. Ναι. Ξεκινάει το καινούργιο γαλάζιο παραμύθι, επειδή ήταν αυτός προπονητής παλιά, πριν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια πέρασαν. Ναι, κάπου εκεί πριν, ήταν την πρώτη φορά που έκανε η Λεύσκη μια πορεία, ωραία πορεία στην Ευρώπη και στο Champions League στους ομίλους. Εντάξει, δεν πήρε βαθμό τότε. Ήταν σε πολύ δύσκολο γκρουπ με την Μπαρσελόνα, με την Chelsea και με την Werder Bremen, νομίζω. Δεν πήρε βαθμό, αλλά μπήκε, έγινε η πρώτη ομάδα και πριν τη Λουδογόρας που μπήκε στους ομίλους. Και μετά έφτασε στα πρώιμη τελικά της UEFA. Και γι' αυτό τώρα όλοι εδώ, εντάξει, η αισιοδοξία είναι μεγάλη, μιλάνε για αυτό το γαλάζιο παραμύθι. Ντάντσο, πώς αναλύουν από χθες το βράδυ και μετά το τέλος του αγώνα το παιχνίδι, δηλαδή συγκεκριμένα, όχι, ξέρω εγώ, αυτός ο ενθουσιασμός που υπάρχει στο παιχνίδι. Τι λένε για το παιχνίδι εκεί στην Βουλγαρία, το πώς κύλησε το χθεσινό, δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, λένε οι δημοσιογράφοι και αυτοί που βλέπουν το παιχνίδι και ξέρουν από μπάλα, λένε πως το παιχνίδι το κέρδισε ο προπονητής με την τακτική του πρώτα. Βέβαια. Και δεν πάνε να δουν τέτοιο ΠΑΟΚ, χωρίς φάσεις, χωρίς να είναι επιθετικός, χωρίς να είναι επικίνδυνος. Δεν περιμέναν, ας πούμε, ο τερματοφύλακας της Λεύσκης να έχει μια βραδιά σαν να είναι έξω στην ακροαλιά, ας πούμε. Σαν ένα περίπατο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό λένε έτσι και έγινε. Και έτσι έγινε. Αυτό... Ναι, επειδή εντάξει. Μα αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Δηλαδή, όσες φορές και να το δεις το παιχνίδι, εγώ ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είδα ξανά όταν πήγα σπίτι. Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, και αν το βλέπεις και πιο καθαρά και πιο ήρεμα, ας πούμε, δες, δεν μπορεί, ρε φίλε, να ήταν αυτή η εικόνα του παιχνιδιού, τόσο χάλια δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δες. Πολύ χάλια ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν, η Λεύσκη έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, έκανε το καθήκον της, okay, αλλά πολύ χάλια. Μιλάμε για μια ομάδα που παίζει στην έδρα της, που έχει την βοήθεια τους οπαδούς της, και να παίρνει με τέτοιο τρόπο σημαίνει ότι έχει κάτι που δεν κυλάει καλά, κάτι που είναι, που δεν, και όχι μόνο ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα. Να. Και η φυσική κατάσταση. Έτσι. Και συνδυασμοί δεν γίνονται, πτέρυγες δεν γίνονται, επειδή σου είπα και ότι περασμένη φορά έκανα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γκάντι, το 1-0. Ναι. Εντάξει, δεν έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, αλλά είχε συνδυασμούς, έκανε επίθεση, έκανε πίεση μπροστά, εντάξει, έκανε, πάλεψε για το κάθε μέτρο. Πώς και η φυσική κατάσταση δεν είναι αυτή που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ για να περάσει μπροστά στη Λεύσκη, να σε μια ομάδα τη Λεύσκη που είναι, εντάξει, ό,τι και να μιλάμε, είναι μια ομάδα, μέτρια ομάδα. Με βέβαια, μέτρια. Αυτό είναι που εκνευρίζει περισσότερο εδώ. Ότι ήταν πολύ καλύτερο. Ναι, σαν ομάδα ΠΑΟΚ. Ναι, επειδή βλέπουν μπροστά οι οπαδοί και λένε, εμείς άμα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κόντρα σε μια μέτρη ομάδα, τι γίνεται. Τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια που αρχίζει και το πρωτάθλημα και αυτά. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ντάντσο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και για όλο αυτό το διάστημα που μας βοήθησες πάρα πολύ με τις παρεμβάσεις σου και με τις συζητήσεις που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.